αγαπητοί χωριανοί, φίλες και φίλοι. Εκ μέρους του διοικητικού του συλλόγου μας, σας καλωσορίζω στο πανηγύρι μας και σας εύχομαι χρόνια πολλά. Είναι διπλή η χαρά και η συγκίνηση και πάλι φέτος που μας δίνει την ευκαιρία να τιμήσουμε τα παιδιά του χωριού μας. Τους αυριανούς επιστήμονες, το καινούργιο αίμα. Και είμαι σίγουρη πως δεν θα ξεχάσουν όσο ψηλά και ανανέμουν το αγαπημένο τους Γρεβενίτη. Εδώ θα πρέπει να συγχαρώ και τους γονείς που δώσανε μεγάλους αγώνες δίπλα στα παιδιά τους στους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Επίσης, αισθανόμαστε την υποχρέωση να τιμήσουμε την εφημερίδα μας, το Γρεβενίτη, που κάνει μεγάλους αγώνες και θυσίες να μεταδίδει τα νέα μας όσο πιο μακριά γίνεται και προσπαθεί πάντα για την προβολή του χωριού μας. Τέλος, με μεγάλη χαρά θα τιμήσουμε το χοροδιδάσκαλο του συλλόγου μας που χρόνια τώρα αγωνίζεται δίπλα στους νέους του χωριού μας να διδάξει την παράδοση, τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη. Τους ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστούμε όλους εσάς για τη συμμετοχή σας και σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλέσω την κυρία Μαρία Τσάγκα Παπαευσταθίου να απευθύνει χαιρετισμό. Αξιότιμοι άνθρωποι του τόπου, επισημότατε, αγαπητοί συγχωριανοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι και φίλοι από τα όμορφα χωριά, είναι το παιδί εκλεκτές και νομίζω ότι δεν έχω εποπτεί όλο, συγχωρέστε με, αλλά γυρίζω προς την Εκκλησία. Είναι μεγάλη χαρά που συγκεντρωνόμαστε κάθε φορά με αφορμή την κίνηση της Θεοτόκου. Η μεγαλόφαρη μας συγκεντρώνει και αν και είναι κίνηση, εμείς πανηγυρίζουμε να την απευθούμε. Και πανηγύρι, όπως ξέρετε, είναι αυτό που συγκεντρώνει τους πάντες. Από το παν και αγύρω, ας που επιτρέψουν και τα νέα παιδιά μια φιλολογική ερμηνεία του όρου. Διότι συγκεντρωνόμαστε όλοι και έχει μέσα και τη λέξη αγορά και η αγορά έχει μεταγραφεί στη σύγχρονη λέξη μεσοπόρη. Η αρχαία αγορά ήταν ο τόπος συγκέντρωσης. Το μεσοπόρι είναι ο τόπος συγκέντρωσης, η αρχαία αγορά είναι αυτή και εμείς αυτή την ώρα είμαστε μία εκκλησία, πάλι εκκλησία σημαίνει συγκέντρωση και χορεύουμε αντί να πενθούμε γιατί η μητέρα της ζωής μας έδωσε τον Χριστό που είναι ζωή. Αυτή τη μέρα λοιπόν έχουμε το έτοιμο να τραγουδάμε και να κάνουμε όμορφες γιορταστικές εκδηλώσεις, μια από τις οποίες και η πρόεδρος καθιέρωσε τα τελευταία χρόνια προς τιμή των ανθρώπων που κοπιάζουν για το χωριό για να είναι ένα αντίδωρο στην προσφορά τους στον τόπο. Ίσως να χρειάζεται μια τέτοια μέρα και αν μου επιτρέπουν οι μεγαλύτεροι να απευθύνομαι και ως της εκπαιδεύσεως καθηγήτρια στους νεότερους για λίγο, για δύο λεπτά ή λίγα λεπτά στην πάρα πολύ σπουδαία ιστορία που έχει αυτό το χωριό. Είναι γεμάτο φυσική ομορφιά, αλλά είναι πολύ ομιλόσα η ιστορία του. Έχει αναδείξει σπουδαίους άνδρες και ηρωικές γυναίκες. Οι σπουδαίοι άνδρες που είναι γνωστοί σε όλους μας και που μας βλέπουν τώρα και χαίρονται είναι αρκετοί. Μερικά ονόματα όπως θα μου επιτρέψετε να αναφέρω και προς τη μνήμη τους μνήμα και
έχετε νοημοσύνη για το τι έχουνε κάνει ώστε εμείς να γερόμαστε σήμερα. Ο Κράτος Κοζάνης, θυμάτο Πεπενίδη, ο Σιώγιος παιδαγωγός και διδάσκαλος που έκλεισε στα τέλη του 19ου αιώνα στην Κωνσταντινούπολη και σπούδασε τα πιο δυνατά μυαλά της πόλης. Ο Λέανδρος Βρανούσης ήταν φιλόλογος επίσης και μεγάλος δυνατός αγωνιστής με ιδεολογία αντιστασιακής της ζωής του και στη δράση του για την κοινωνική για την ελευθερία του Πρεβενιδί από τους Γερμανούς. Διεθνούς επέλειας ερευνητής με ελληνικής φιλολογίας και μεσαιωνικής και πολύ γνωστός για τα λεξικά του και σε μάθος φιλολόγους πρόσφερε με τα χρήματά του τα οποία δεν κράτησε για τον εαυτό του και χάρη σε αυτόν στεγάζονται τόσες εκδηλώσεις καθόλου το έτος και τώρα τα χορευτικά μας. Ο Θοδωρίκας ο Ιωάννης, που είναι ευεργέτης. Ο Ευστάθιος Σκάρπας, ο οποίος είχε αφήσει μία εξαιρετική βιβλιοθήκη που τώρα βρίσκεται στο Πετρίδιο και τα σπάνια βιβλία του τιμάν τον τόπο μας. Πολλοί ερευνητές θα θέλουν να εσκύψουν σε αυτά, καθώς και χειρόγραφα. Υπάρχει επίσης ένας άλλος επίσκοπος που τιμά τον τόπο μας, ο Χριστόφορος Απολωνιάδος, ο οποίος ήταν και θείος του Βράνη Βοζάνη, του Βράνου Βοζάνη, από τη μητέρα του που λεγόταν Μαρία Μπακόλα. Και ξέρουμε πόσα αδέρφια έχει ο Βράνος Βοζάνης, υπάρχουν οι απόγονοι για να πούν για αυτόν τον άνθρωπο. Ο Μαλάμης με το νοσοκομείο, ο πατέρας του Χρήστου Ρογκώτη ως γιατρός εδώ, με τις υπέροχες υπηρεσίες του κατά τη διάρκεια της κατοχής, πάρα πολλοί άνθρωποι που ίσως τώρα τους αδικώ, γιατί κάποτε είχε βγει ένα ημερολόγιο στο Γρεβενίδη που αναφέρονται όλοι αυτοί εκτενώς. Και βεβαίως, εκτός από αυτούς, όλοι οι άνθρωποι του Μόχθου, χωρίς να είναι ούτε δάσκαλοι, ούτε καθηγητές, ούτε αναγκαστικά έμποροι στην Αμερική, όλοι έχετε να πείτε κάτι για την ιστορία, οι άνθρωποι που φροντίζετε τα κοινά, οι ιερείς, οι πρόεδροι ή της Εκκλησίας άνθρωποι, οι αφανείς ευεργέτες και ο κάθε ένας άνθρωπος από εσάς είναι αφανείς ευεργέτης πρώτα-πρώτα στην οικογένειά του και για να γίνει σύνδεση και με τούτα τα παιδιά που θα βραβεύσουμε σήμερα είναι αφανείς ήρωες ο κάθε γονέας που φτάνει η ώρα να δει το παιδί του να περάσει σε μια σχολή και να εκπληρωθούν τα όνειρά του ώστε να υπάρξει ένα καλύτερο μέλλον για το Βρεβενίδη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της αναγνώρισης των νέων για τον κόπο που κάνανε, θα θέλαμε και ευχαριστώντας τους γονείς που πρώτοι κοπίασαν, να πούμε στα παιδιά ότι αυτό είναι ένα είδος σκυτάλης που θα πρέπει να την παραλάβουν. Ίσως τα παιδιά δεν είναι τα περισσότερα τώρα στο χορευτικό για να μην μας ακούνε, όμως κάποια είναι εδώ και θα ήθελα να ξέρουν ότι μέσα σε ένα χωριό με τέτοια παράδοση είναι πάρα πολύ σπουδαίο να γίνουν οι συνεχιστές και οι καλύτεροι από τους γονιούς και στο χορό και στην προσφορά στον τόπο σε ό,τι χρειάζεται εδώ και στα κοινά και στην εκκλησία και στο σπίτι και σε ιδέες για το πώς μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο. Όλα τα χωριά έχουν αναπτυχθεί. Το δικό μας, που κάποτε δεν ξέρω πόσοι ξέρουμε ότι είχε 300 περίπου σπίτια, 290 για την ακρίβεια και 1000 κατοίκους προπολεμικά, δεν ήταν μόνο ένα αγροτικό και κτηνοτροφικό χωριό, ήταν, όπως λέει ο αείμνηστος Χρήστος Ρογκώτης στο βιβλίο του «Το Βρεβενίδη στην Αντίσταση», είχε αστική ζωή, δηλαδή ήταν μία κομμόπολη. Αυτό καταδεικνύεται εκτός από το σχολαρχείο, το ημιγυμνάσιο, το παρθεναγωγείο, την υπατική σχολή, το δημοτικό σχολείο, το ιατρείο, το δασαρχείο και όλα τις ανέσεις που είχε προπολεμικά και από το γεγονός ότι είχε κάτι που δεν το είχε κανένα άλλο ζαγοροχώρι. Είχε περιοδεύον ειρηνοδικείο. Αυτό λοιπόν ερχόταν μια φορά στις τόσες, στα καλοκαίρια,
και δίκαζε στον Πρεβενίτη. Καταλαβαίνετε τι είναι να έρχονται από όλα τα χωριά του Ζαγορίου στον Πρεβενίτη για να ενδικαστούν. Σημαίνει ότι ήταν το κεφαλοφόρι. Και ο πατέρας μου και η γιαγιά μου, και όλοι εσείς οι οποίους έχω καταγράψει από το χωριό, μου έχετε αφηγηθεί τη ζωή στα διόρροφα και τριόρροφα σπίτια σας με τα γεμάτα κελάρια, τα οποία όπως ξέρουμε όλοι, αφού αδειάσανε οι Γερμανοί, βάλανε φωτιά και δεν έμεινε ούτε καλύβα, ούτε βρύση, ούτε ακυρώνα. Βέβαια, όπως πολύ ωραία λέει ο Ελίτης, όλοι αυτοί οι εχθροί ήταν ντυμένοι φίλοι, αλλά δεν κόλλησε ποτέ το κόμμα με τη φτέρνα τους. Γι' αυτό και με τις ηρωικές προσπάθειες των παλαιότερων συμπατριωτών μας, όλης της Ελλάδος, περισσότερο όμως του Ζαγοριού, τους διώξαμε. Και σήμερα έχουμε κρίση και σήμερα έχουμε φίλους εχθρούς. Νομίζω όμως ότι με τέτοια σύμπνοια που καταδεικνύουμε σε κάθε πανηγύρι, με τέτοια ομόψυχη διάθεση, με τέτοια συνεργασία, και αν αυτό το καλλιεργήσουν για τα παιδιά σε πνεύμα ομόνοιας και φιλαλληλίας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ευχόμενοι λοιπόν να βρούμε τα κοινά μας καλά και τις διαφορές μας να τις εντοπίσουμε μονάχα σε εκείνη τη διαφορετικότητα που είναι το ταλέντο του καθενός και όχι εκείνο που αποτελεί αντικείμενο σύγκρουσης. Θα καλέσουμε τα νέα μας παιδιά να μπουν στο χορό της υπευθυνότητας από εδώ και πέρα ως ενήλικοι πολίτες, όπως επίσης και αρκετούς ενήλικους που πιθανόν η κυρία Πρόεδρος της αδελφότητος, μάλλον του συλλόγου, έχει στο νου της και θα θέλει να τιμήσει για την προσφορά του στο κοινό καλό και με την εξής παράμετρο που δεν θα πρέπει να μας ξεφύγει, θα κλείσω. Δεν είναι για να είναι αντικείμενο ζήλιας, το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά άμυλα για να φτάσουμε όλοι στο καλύτερο εαυτό μας και να κινητοποιούνται και οι κρυμμένες μας δυνάμεις. Χρόνια πολλά και με χαρά να ξανασυναντηθούμε. Ευχαριστούμε την κυρία Παπαϊστατίου Ισάγκα. Επειδή ο κύριος Δήμαρχος έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις απόψε, θα έρθει λίγο αργότερα και εμείς θα συνεχίσουμε την εκδήλωσή μας. Παρακαλώ τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου να έρθει να κάνει την απονομή. Αυτό το κρατήσαμε. Μαρία Βογάνη, λήψη πτυχίο από το οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επειδή κάτι έτυχε, θα παραμείνει το βάλτο στην άκρη. Δημήτριος Θεοδωρίκας, λήψη πτυχίο από το μαθηματικό του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ζωή Μοτσόκου, λήψη πτυχίο από Σχολή Αρχιτεκτών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα έρθει ο πατέρας του Καουζοπεριλάδη για την λίγη κοπέρα. Κανότερα. Βασιλική Βρακώτα. Εισαγωγή στη Σχολή Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Φλόρινα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο. Θα παρακαλέσουμε τον κύριο Βρακώτα, Δημοτικό Σύμβολο, να συνεχίσει την απονομή. Κωνσταντίνος Γκαλτζούνης Παπαευσταθίου, ως αριστεύσαντας στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2014. Επειδή λείπουνε, θα το περιλάβει η γιαγιά.
συνεργάτηση με την ηλεκτρονική εφημερίδα το Γρεμενίτι. Ευχαριστώ πολύ την Πρόεδρο και το Συμβούλιο του Συλλόγου για την τιμή που μου κάνουν. Ωστόσο, ό,τι να κάνει κανείς για το ωραίο μας χωριό είναι λίγο και πιστεύω ότι πολλοί μπορούν να κάνουν πολλά. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η εφημερίδα μας στα 2 χρόνια λειτουργίας έχει πάνω από 80.000 επισκέψεις και πιστεύουμε ότι στο μέλλον με τη βοήθεια πολλών μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Θα ήθελα να μοιραστώ την τιμή που μου κάνετε με όλους όσους βοήθησαν μέχρι τώρα, έστω και σε μια ανάρτηση. Περισσότερο όμως, θα ήθελα να μοιραστώ την τιμή που μου κάνετε με αυτούς που θα βοηθήσουν στο μέλλον. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Βασίλειος Ράπτης για την προσφορά του ως χοροδιδάσκαλος στα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου μας. Θα ήθελα να αναφερθώ τα βιβλία. Τα βιβλία είναι προσφορά του Δημήτρη Ρογκώτη και τον ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας θυμίσατε με την παρουσία σας. Καλή διασκέδαση, σας ευχαριστώ όλους.
Καλέ, αχ, παιδί,
προεκλήαμε, προεκλήαμε.
να γιατρευτεί. Βάλτε στο τραπέζι και ποτήρια, μα δεν μου να πιω από τα υγειά. Σου κορτώ την παρδάλη ποδιά σου, φορτώνα η χαλά.
χαλάσκια σου. Η παρδάλη πολιά σου, φορτούνα η χαλάσκια σου. Καημένος, να'ρθει στην αγκαλιά, όχ, να'ρθει στην αγκαλιά. Δυο πουλάκια τα καημένα, πως κοιτάνε κατεμένα. Δυο πουλάκια τα καημένα, πως κοιτάνε κατεμένα. Αργάς, αργό, δεν βγαίνεις να σε δω. Αργάς, αργό, μπορώ δυο λόγια να σου πω. Ρωσαντά πουλιά μου, ρωσαντά πουλιά, ρωσαντά πουλιά δεν θα βγάλεις σωστά. Σου βάλα εννιά μωρ, σου βάλα εννιά, σου βάλα εννιά μα σε βγάλες εφτά. Σου βάλα τριάντα ένα, δε μα σε βγάλες κανένα.